Η σημερινή οικονομία αντέχει ζεστό χρήμα για τις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά όχι μέτρα για την προστασία των ανέργων. Μάλιστα, αντί να πάρετε μέτρα για την ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων, των συνταξιούχων, ενάντια στην ακρίβεια, φαίνεται μέσα στην νύχτα τροπολογία που υπονομεύει και άλλο τα συνταξιδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων. Καταρχάς, πήγαν περίπατο τα όσα μας λέγατε ότι οι αλλαγές στον ΕΦΚΑ θα λύσουν το πρόβλημα με τις συντάξεις. Το μόνο που θέλατε ήταν να βάλετε τους ιδιώτες στην απονομή των συντάξεων, φυσικά με το αζημίωτο. Πλήρωνε δεκαετίες ο εργαζόμενος για να πάρει σύνταξη, τώρα θα πληρώνει και χαράτσι για να την βγάλει ο ιδιώτης. Του λέτε όμως και από πάνω ότι έχει και προσωπική ευθύνη για τα στοιχεία που θα δώσει και τι σύνταξη θα πάρει. Και αν μετά προκύψει λάθος από τον έλεγχο των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, εμπλέκεται το συνταξιούχο σε μια απίστευτη ταλαιπωρία και στο τέλος μπορεί να βγει και χρεωμένος να χρειάζεται να πληρώνει και από πάνω. Αποσύρετε άμεσα αυτό το έσχος. Ακούστε τους συνταξιούχους που αυτή την εβδομάδα κάνουν μαζικές κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα. Δώστε πίσω τα κλεμμένα όσα τους έχετε πάρει και εσείς και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Δώστε τώρα πίσω το δώρο του Πάσχα σε όλους τους συνταξιούχους και όχι τα ψίχουλα των 200 ευρώ που δίνετε μόνο σε μια μερίδα. Νομοθετήστε ώστε να μην υπάρχει σύνταξη κάτω από 650 ευρώ. Έχετε τεράστια ευθύνη να στηρίξετε τους συνταξιούχους. Διαβάζουμε πως το νομοσχέδιό σας για τον ΟΑΕΔ έχει τίτλο «Δουλειές ξανά». Θα μπορούσατε βέβαια κάλλιστα να το βαφτίσετε «Χρυσές δουλειές ξανά» για κάποιους επιχειρηματίες με τα χρήματα των εργαζομένων. Γιατί τέτοιο είναι το νομοσχέδιό σας που δίνει τη χαριστική βολή στον οργανισμό. Παίρνετε τις εισφορές των εργαζομένων, χρήματα που παρακρατούνται για να προστατευθούν οι άνεργοι, για να υπάρχουν υποτυπώδεις κοινωνικές παροχές σε όλους τους εργαζόμενους και τις δίνετε πεσκέση σε κάποιους επιχειρηματικούς ομίλους για να χρηματοδοτείτε η ολιγόμενη, ελαστική, κακοπληρωμένη εργασία. Αλλά πού να τη βρείτε την τσίπα? Την έχετε χάσει εδώ και χρόνια. Μαζί και οι προηγούμενες κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ κλπ. Τον κοινωνικό τουρισμό τον έχετε κουτσουρέψει. Τον οργανισμό εργατικής κατοικίας τον καταργήσατε. Τις επιδοτήσεις σε βιβλίο, σε θέατρο τις εξαφανίσατε. Υποχρηματοδότηση και κατακερματισμό σε ό,τι συνέβαλε στην προστασία της μητρότητας, στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, στη μαθητεία. Όλα αυτά τα κάλυπτε ο ΑΕΔ και οι καταργηθέντες οργανισμοί της κατοικίας και της εστίας που ανεξαρτήτως αν ήμασταν ευχαριστημένοι από τις παροχές και την επάρκειά τους, ήταν όμως μια βάση για τη διεύρυνση των κοινωνικών παροχών, για την αύξηση του επιδόματος ανεργίας, των επιδομάτων προστασίας. Όταν οι μισθοί βρίσκονται σε ιστορικό χαμηλό, ο πληθωρισμός καλπάζει μήνα με το μήνα και επίδομα ανεργίας παίρνει ένα στους 12 ανέργους, το πρόβλημα δεν βρίσκεται στη διάταξη του οργανισμού, αλλά στον προσανατολισμό του και στο πάρτι που έχουν στήσει επιχειρηματικοί όμιλοι πάνω στις πλάτες του εργαζόμενου λαού. Μαζί με τη μεγαλοεργοδοσία επιχειρείται να τελειώνεται συνολικά με ό,τι είχε απομείνει από τον ΟΑΕΔ ως ένας οργανισμός προστασίας ανέργων και εργαζομένων. Γι' αυτό και το νομοσχέδιο χτίστηκε πάνω σε ένα κρεσέντο ψεμάτων και μιας αντιδραστικής κυβερνητικής προπαγάνδας που έκανε το άσπρο μαύρο. Για να εστιάσουμε λοιπόν στο κύριο που είναι η προστασία των ανέργων και των εργαζομένων, σας ρωτάμε εσάς της κυβέρνησης. Είναι αλήθεια ή ψέμα πως όλα αυτά τα χρόνια επιδοτείται το 1/10 των καταγεγραμμένων ανέργων με το ποσό των 400 ευρώ και αυτό με την πολύ πρόσφατη αύξηση στον κατώτερο μισθό, όταν για όλη την περίοδο της δεκαετούς κρίσης ο άνεργος ήταν αναγκασμένος να ζει με ένα επίδομα καθυλωμένο στα 360 ευρώ. Είναι αλήθεια ή ψέμα πως για να πάρει ένας άνεργος το επίδομα του μακροχρόνια άνεργου
υπάρχουν ασφικτικοί όροι αλλά και αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια που έρχονται κόντρα στην κυβερνητική προπαγάνδα που ήθελε εξ αρχής να ρίξει σκόνη και οσμέ σκανδάλου ότι τάχα γίνεται ευρεία σπατάλη χρημάτων από ανθρώπους που έχουν μεγάλο εισόδημα. Είναι αλήθεια ή ψέμα ότι το επίδομα των μακροχρόνια ανέργων, το οποίο λαμβάνουν ελάχιστοι από τους εκατοντάδες χιλιάδες, φτάνει στο υπέρογκο ποσό των 200 ευρώ και αυτό για χρονικό διάστημα έως 12 μήνες. Είναι αλήθεια ή ψέμα πως άνεργος που μέσα σε μια τετραετία έχει συμπληρώσει 400 μέρες επιδότησης, χάνει το επίδομα και κάθε άλλο δικαίωμα. Είναι αλήθεια ή ψέμα πως εδώ και 10 τουλάχιστον χρόνια δεν υπάρχει κανένα κατασκευαστικό έργο εργατικής κατοικίας. Πως τόσο αυτό, όσο και άλλες κοινωνικές παροχές των καταργηθέντων οργανισμών εργατικής κατοικίας και εστίας που κληρονόμησε ο ΟΑΕΔ έχουν εξαφανιστεί. Όλα τα παραπάνω είναι μύθοι και υπερβολές ή είναι η πραγματικότητα. Άρα καμιά αναβάθμιση του οργανισμού δεν υπάρχει σε αυτό το νομοσχέδιο. Το μόνο που κάνετε είναι να καταλογίζετε ευθύνες στον άνεργο για την ανεργία του. Η μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε μισθό για τις επιχειρήσεις δεν είναι νέα πρόταση, ούτε συζητείται για πρώτη φορά. Οι προτάσεις της ενεργητικής τάχα απασχόλησης, της ενεργούς γύρανσης, είναι βασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν στον πυρήνα τους την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Στόχος της συνθήκης του Μάστριχτ από το 1992 είναι η απελευθέρωση των απολύσεων, η κατάργηση της αποζημίωσης απόλυσης και του επιδόματος ανεργίας. Αυτή την πολιτική υπηρετείτε με συνέπεια και εσείς και τα άλλα κόμματα του Ευρωμονόδρομου. Με το νέο νομοσχέδιο επιχειρείτε να ολοκληρώσετε αυτό το σχεδιασμό, να μετατραπεί η προστασία των ανέργων σε κέρδος για τους ομίλους, να δημιουργηθεί ένα ακόμα ισχυρό κύμα που θα πιέζει προς τα κάτω τους κλαδικούς μισθούς, δηλαδή μια ακόμα δεξαμενή ανέργων που θα εντάσσεται στις επιχειρήσεις με διαφορετικούς όρους εργασίας και δικαιώματα. Όλο αυτό το διάστημα χρησιμοποίησατε πάρα πολλά ψέματα και οδικούς χάρτες προς τα μέσα ενημέρωσης για να περάσει η προπαγάνδα σας. Προπαγάνδα που όμως βρίσκεται και εκτός πραγματικότητας. Θέλατε να φτάσετε στο βασικό για σας, που είναι ο αποκλεισμός των ανέργων από τα μητρώα ανέργων, ο περιορισμός του μεγέθους τους. Με την ενεργοποίηση της πρότασης που αναφέρει πως τις τρεις αρνήσεις προσφοράς οποιασδήποτε εργασίας ή οποιασδήποτε κατάρτισης, ο άνεργος θα βγαίνει από το μητρώο ανέργων, άρα και από την όποια προστασία του παρήχε ο οργανισμός, κυριολεκτικά πιάσατε πάτο. Με την εφαρμογή του ποινολόγιου που καταγράφεται στο νομοσχέδιο για τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των ανέργων, τους εξαναγκάζεται έμεσα να αποδεχτούν θέσεις εργασίας με οποιουσδήποτε όρους εργασίας, με κάθε είδους ελαστική εργασιακή σχέση. Τους εξαναγκάζεται να μπαίνουν σε κάθε είδους πρόγραμμα απασχόλησης, σε διάφορα ψευτοσυμβουλευτικά προγράμματα, σε προγράμματα κατάρτισης αμφιβόλου και πολλές φορές πολύ αστείου περιεχομένου, όπως πολύ καλά ξέρετε, προκειμένου να μην χάσουν την ιδιότητα του ανέργου. Βέβαια, τέτοια προσπάθεια είχε κάνει και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δεν εφαρμόστηκε κάτω από τις κινητοποιήσεις και τις σωστές αντιδράσεις των εργαζομένων. Για παράδειγμα, σε έναν άνεργο που θα του προτείνεται μια εργασία ορισμένου χρόνου, πεντάμινη, εξάμινη, οχτάμινη, αλλά και ακόμα αυτές οι περίφημες συμβάσεις του ενός μήνα, τι περιθώριο θα έχει να αρνηθεί? Ή αυτό θεωρείται ευκαιρία και θέση εργασίας που δεν πρέπει να χαθεί? Σε έναν εργαζόμενο που του προτείνεται μέσω συμβούλων ΚΕΚ και Golden Boys, που βάζεται μέσα σε κάθε οργανισμό, μια εργασία μερικής απασχόλησης με τετράωρο, εξάωρο κλπ,
τι δυνατότητα θα έχει ο άνεργος να την απορρίψει. Και δεν θέλουμε να αναφέρουμε καν την ευρωπαϊκή εμπειρία, όπου ο αντίστοιχος γερμανικός ΟΑΕΔ μέσω επιστολής πρότεινε σε νεαρή κοπέλα μια θέση εργασίας ως σερβιτόρα σε οίκο ανοχής. Αυτή όμως είστε. Και στη βάση αυτή επαναφέρουμε δύο ερωτήσεις που ζητούν άμεση απάντηση και όχι γενικές και αόριστες φανφάρες. Πόσες θέσεις σταθερής εργασίας έχουν δημιουργηθεί την τελευταία δεκαετία από τα περίφημα και πολυδιαφημιζόμενα προγράμματα του οργανισμού, τα προγράμματα που έταζαν λαγούς με πετραχίλια? Πέρασαν αρκετές κυβερνήσεις αυτά τα χρόνια. Ζητάμε τα αναλυτικά στοιχεία που οι θέσεις εργασίας στα εκατοντάδες προγράμματα απασχόλησης μετατράπηκαν σε σταθερή εργασία. Επίσης, θέλουμε να γίνουν γνωστές στους εργαζόμενους και τους ανέργους ποιες είναι αυτές οι ρήτρες που έχουν σήμερα οι επιχειρήσεις για να διατηρήσουν έναν εργαζόμενο στην εργασία του. Να γίνουν γνωστοί οι όροι, το χρονικό διάστημα, οι μεταβολές στο εργατικό δυναμικό. Όταν με ευκολία μας παρουσιάζεται στοιχεία για τάχα παρανομίες για τους ανέργους της Κηφισιάς που δήθεν κατασπαταλούν χρήματα άλλων ανέργων, τα παραπάνω στοιχεία με το πάτημα ενός έντερ θα μπορούσαν να δοθούν. Γιατί σιωπάτε? Φυσικά δεν τρέφουμε αυταπάντες. Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα είναι γνωστές και σε όλους τους εργαζόμενους και στους ανέργους. Εκατοντάδες χιλιάδες όλα αυτά τα χρόνια έχουν γνώση και πείρα και παραπάνω από μια φορά για αυτά τα προγράμματα που ανακυκλώνουν την ανεργία τους. Το γνωστό πλέον ιδεολόγημα της ατομικής ευθύνης έφτασε και για τους ανέργους. Τους χαρακτηρίζεται εμέσως υπεύθυνους για την ανεργία τους. Τους θέλετε ευέλικτους, εργαζόμενους μιας χρήσης, καταρτιζόμενους για κάποιους μήνες. Με βάση αυτό να πέφτουν τα ποσοστά της ανεργίας και αυτό ο κόσμος, και αυτός ο κόσμος μετά να επιστρέφει στη δεξαμενή της ανεργίας, να δίνει τη θέση του στην επόμενη φουρνιά ανέργων και φτού ξανά και από την αρχή. Και όλο αυτό στο πλαίσιο της ανακύκλωσης της ανεργίας και της διαρκούς κινητικότητας. Η διαγραφή των εργαζομένων, των ανέργων από τα μητρώα του οργανισμού αγγίζει και άλλες πλευρές, ιδιαίτερα σημαντικές πιστεύουμε για τη ζωή τους. Για παράδειγμα, η απώλεια της ιδιότητας του ανέργου σημαίνει ακύρωση και άλλων παροχών προστασίας και όχι ωφελημάτων, όπως αναφέρετε, λες και τους κάνετε και καμιά χάρη. Οι ευνοϊκές ρυθμίσεις σε δάνεια, η προτεραιότητα σε προγράμματα κοινωνικού τορισμού, οι μοριοδοτήσεις, οι ρυθμίσεις οφειλών σε υπηρεσίες, η δωρεάν μετακίνηση στις μεταφορές, οι εκπτώσεις ή άλλες διάφορες παροχές που απευθύνονται αποκλειστικά σε ανέργους, δεν μπορούν να καταργούνται ή να φιλτράρονται στο όνομα της σκανδαλολογίας και των κούφιων αριθμών που ανακοινώνεται. Άλλωστε, αυτό το έργο είναι χιλιοπεγμένο και κακοπεγμένο. Στο όνομα των υψηλών συντάξεων τσακίσατε το σύνολο των συντάξεων και την κοινωνική ασφάλιση. Μετατρέψατε το ασφαλιστικό δικαίωμα σε χρηματιστηριακό ρίσκο. Στο όνομα των ψεύτικων δικαιολογητικών ισοπεδώσατε συνολικά τα προνοιακά επιδόματα. Στο όνομα της ισότητας προσπαθείτε να αποχαρακτηρίσετε επαγγέλματα και κλάδους που είναι ενταγμένα ή θα έπρεπε να ενταχθούν στα ΒΑΕ, στα βαρέα και ανθυγιεινά. Με δύο λόγια, στόχος είναι να δημιουργήσετε έναν ΟΑΕΔ ανώνυμη εταιρεία που να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων. Μια προωθητική υπηρεσία που θα ενδυναμώνει ελαστικές σχέσεις εργασίας, καθώς η δημιουργία θέσεων σταθερής εργασίας ως ευθύνη του κράτους και με βάση τις οξυμένες ανάγκες που υπάρχουν σήμερα σε μια σειρά κλάδους και τομείς, δεν αποτελεί προτεραιότητα. Ο ρόλος του ΟΑΕΔ αναβαθμίζεται για τους επιχειρηματικούς ομίλους εις βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των ανέργων. Στις σημερινές συνθήκες, ο ρόλος του είναι
να τονώσει τις μηχανές των μεγάλων επιχειρήσεων, δίνοντας μέσα από δεκάδες προγράμματα όχι μόνο φτηνό ευέλικτο εργατικό δυναμικό χωρίς δεσμεύσεις και ρήτρες προς τις επιχειρήσεις, αλλά και απευθείας ζεστό χρήμα. Η ανάκαμψη της οικονομίας περνά και μέσα από τις δράσεις του, καθώς έχει συγκεκριμένη και καταμερισμένη ευθύνη. Γι' αυτό επιδιώκεται να σβήσετε όσες και όποιες φωνές έχουν αναφορά στους εργάτες μέσα στα όργανα διοίκησης του οργανισμού. Φτιάχνετε εσείς νέα σχήματα μακριά και έξω από το Διοικητικό Συμβούλιο. Προσπαθείτε να ρίξετε ένα πέπλο σιωπής σε όσες φωνές μπορούν να ελέγξουν, να αποκαλύψουν, να βάλουν φρένο σε απαράδεκτες προτάσεις, σε αντεργατικούς σχεδιασμούς σας. Ακόμα και την αλλαγή στην ονομασία του οργανισμού εμείς δεν τη θεωρούμε τυχαία. Η αντικατάσταση της εργασίας από την απασχόληση δεν σχετίζεται με λεξιλογικές ή εννοιολογικές διαφορές, αλλά με πολιτικές κατευθύνσεις. Η μετατροπή του ΑΕΔ σε ένα μηχανισμό κατάρτισης και ανακύκλωσης της ανεργίας, με κεντρικό ρόλο το συντονισμό του δικτύου των ΚΕΚ και όποιων άλλων παράσιτων που εμπορεύονται την ανάγκη για εργασία του κόσμου, αφορά το σύνολο των εργαζομένων, το σύνολο των ανέργων. Και γι' αυτό θα κάνουμε τα πάντα για να αναδείξουμε αυτό το έσχος που δημιουργείται με το νέο νομοσχέδιο. Δεν είναι νομοτέλεια η ζωή με ψίχουλα, η ανασφάλεια, η μισή δουλειά, το μοίρασμα μιας θέσης εργασίας σε δυο και τρεις εργαζόμενους. Δεν μπορεί να είναι άπιαστο όνειρο να εργάζονται οι νέοι άνθρωποι πάνω σε αυτό που σπούδασαν, να έχουν όλοι οι εργαζόμενοι δικαιώματα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά. Ο αγώνας σήμερα, και ιδιαίτερα σε συνθήκες συχνών συνεχών ανατιμήσεων, ακρίβειας, για μέτρα προστασίας των ανέργων, συνδέεται με την πάλη μας για ριζικές αλλαγές, για την ανατροπή μιας πολιτικής που ξεριζώνει το δικαίωμα στη σταθερή εργασία με δικαιώματα. Ακριβώς γιατί σήμερα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις με βάση τα επιτεύγματα της επιστήμης, τα επιτεύγματα της τεχνολογίας για πλήρη και σταθερή δουλειά για όλους και όλες, με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα, με αποφασιστική μείωση της εργάσιμης μέρας και με αύξηση του ελεύθερου χρόνου των εργαζομένων. Αυτό είναι το μοναδικά προοδευτικό, το σύγχρονο και όχι η κυριαρχία ξανά ενός νέου εργασιακού μεσαίωνα. Πάρτε το πίσω τώρα. Ούτε ένας εργαζόμενος, ούτε ένας νέος άνθρωπος δεν πρόκειται να σας συγχωρέσει αυτό το νέο έγκλημα που επιχειρείτε. Σας ευχαριστώ.